Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καθηγητή. Ο κύριος Θάνος Βερέμης είναι μαζί μας. Έτσι, γιατί, κύριε Βερέμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Για να συζητήσουμε λιγάκι αυτό το θέμα που έχει προκληθεί από τη σειρά του Netflix για τον Μέγα Αλέξανδρο. Για τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις, γιατί εμφανίζεται ο Μέγα Αλέξανδρος μέσα στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος, στο τρίτο επεισόδιο. Τώρα μου φαίνεται. Το έχω δει, όχι, στο πρώτο επεισόδιο, όταν γνωρίζουμε πλέον το Μέγα Αλέξανδρο μετά το θάνατο του βασιλιά Φιλίππου. Εκεί μαζί με την παρέα του, με τον Πτολεμαίο και τον Ιφαιστείωνα, στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, βλέπουμε μία σκηνή στην οποία φαίνεται ο έρωτας ανάμεσα στο Μέγα Αλέξανδρο και στον φίλο του, στο στενό του φίλο Ιφαιστείωνα. Και σε σκηνές που φιλιούνται και τα λοιπά, με τον Πτολεμαίο, ναι, να τους λέει τώρα πάμε και τα λοιπά. Τώρα περιέγραψα ακριβώς το επεισόδιο, το στιγμιότυπο το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, η δημιουργία αυτών των σειρών θέλουν να τις πουλήσουν. Πώς θα τις πουλήσουν, βάζουν και λίγο σεξ μέσα, ιδίως σεξ μεταξύ ανδρών, είναι και της μόδας και όλα αυτά περνάνε πολύ πιο ευχάριστα. Αντί δηλαδή να δείχνουν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το τι σοφιζόταν κάθε φορά για να κερδίσει μια δύσκολη μάχη, βάζουν και σεξ μέσα. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Αυτά είναι τεχνάσματα των κατασκευαστών. Πρέπει επίσης να πούμε ότι και οι ίδιοι δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Μην νομίζω ότι είναι αδιάβαστοι. Είναι αδιάβαστοι οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πολλά. Δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι εκείνη την εποχή οι γυναίκες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στη ζωή των ανθρώπων. Υπήρχαν για να διονύζουν το είδος. Πέραν αυτού οι συντροφιές, οι φιλίες, οι αγάπες, οι όπως θέλετε πείτε τις, ήταν μεταξύ ανδρών, κακά τα ψέματα. Οι Σπαρτιάτες δεν είχαν σχέση με τις γυναίκες παρά μόνο, όπως είπα, για να διονύσουν το είδος τους. Mm-hmm. Πέραν αυτού, όλα τα πρότυπα του ανδρισμού ήταν πρότυπα των πολεμιστών. Ναι. Οι πολεμιστές παρακολουθούσαν τους ήρωες της μυθολογίας, τους ήρωες της Σπάρτης, τους ήρωες της μάχης. Αυτή ήταν το πρότυπό τους. Βέβαια, στη σειρά, ότι στη σειρά ζούμε σε άλλη εποχή. Ναι, στη σειρά φιλοξενούνται ιστορικοί οι οποίοι κάνουν αναφορά για τις στενές φιλίες που υπήρχαν τότε και τους στενούς φίλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρόλα αυτά, οι σκηνές αυτές αποτυπώνονται από το σκηνοθέτη. Θέλω να πω, κανένας ιστορικός που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο επεισόδιο δεν επιβεβαιώνει αυτού του είδους την ερωτική σχέση. Δεν μου κάνει εντύπωση, είναι συνηθισμένο. Αλλά θυμηθούμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Ροξάνη, mm-hmm, και έκανε και ένα γιο, τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο, νομίζω, mm-hmm, αν δεν απατώ, ο οποίος πέθανε ή μάλλον τον σκότωσαν. Τον δολοφόνησαν. Τον δολοφόνησαν νωρίς οι επίγονοι για να πάρουν τη θέση του Αλεξάνδρου. Λοιπόν, αυτά όλα είναι πληροφορίες οι οποίες οδηγούν προς το συμπέρασμα που σας έλεγα, ότι οι άνδρες της εποχής εκείνης είχαν ως πρότυπα μαχητικά άλλους άνδρες. Δεν είχαν τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν ήταν πρότυπα. Ναι. Ήταν σχέση θαυμασμού, λοιπόν. Ακριβώς. Θαυμάζανε τον αγωνιστή. Ναι, φανταστείτε τώρα έναν στρατηγό σαν τον Αλέξανδρο, ο οποίος επί μήνες πήγαινε στην εκστρατεία και ήταν μακριά από τον πολιτισμό και τους ανθρώπους, μοιραία είχε μία φιλική, θερμή, πώς να την πω δεν ξέρω, σχέση με κάποιον δίπλα του. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα. Δεν είναι περίεργο. Τώρα ένα σκηνοθέτης που θέλει να βγάλει και λίγο, να το κάνει και πιο έτσι... ελκυστικό για το κοινό, το έργο, πιο πιασάρικο. Ναι, το λέει και ο καθηγητής στη λέξη. Ακριβώς. Ναι. Βάζει και ο λίγον σεξ μέσα για να κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν πρέπει να τα παίρνει κανείς στα σοβαρά αυτά. Είναι μέρος της δουλειάς, αν δεν απατώμε. Ναι.
Πάντως, αν διαβάσουν καλά την ιστορία, όπως είπε ο κύριος Βερέμης, είναι αδιάβαστοι. Ναι. Να μπορέσουν να μπουν σε 2-3 ιστορικούς που έχουν κάνει σοβαρή δουλειά, να διασταυρώσουν τις πηγές. Να διασταυρώσουν τις πηγές. Δεν θα το κάναν αυτό. Θα βάζαν άλλα πράγματα από τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα, έχουν πολλά να πούν. Δεν είναι. Θα βάζαν πολύ διαφορετικά. Αν θέλουν να βάλει τώρα το Netflix, αν θέλει ο σεναριογράφος να βάλει θέματα και να πλησιάζει την ερωτική ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή περισσότερες, πολύ περισσότερες γυναίκες που έχουν αποκριβεί από την ιστορία. Εμείς ξέρουμε τρεις, ξέρω εγώ. Έτσι. Είναι πολύ περισσότερες, φαντάζομαι. Πολύ περισσότερες είναι, θέλω τώρα, να σου πω. Κύριε καθηγητά, μια και... Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να τους παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το Netflix δεν είναι μια ιστορικά έγκυρη σειρά. Είναι σειρές οι οποίες έχουν... Σωστά, δεν είναι το National Geographic, ας πούμε. Ναι. Ναι. Δεν είναι. Ούτε το History Channel. Για τριβή. Δεν είναι καμιά διατριβή, φανταζόμαστε. Δεν είναι το History Channel, ασφαλώς δεν είναι. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο, αφού σας φιλοξενούμε, αν θέλετε να τοποθετηθείτε λίγο, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται και οι καταλήψεις σε κάποιες πανεπιστημιακές σχολές. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν θα προχωρήσει σε ψηφιακές εξετάσεις. Ένα σχόλιο σας γύρω από όλα αυτά. Είναι θλιβερά όλα αυτά, πολύ θλιβερά, διότι το πανεπιστήμιο έπρεπε να λειτουργεί όπως όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, δηλαδή με υποχρεωτική φοίτηση και όχι όποτε θέλει κανείς πάει μια βόλτα στο πανεπιστήμιο για να πιει έναν καφέ και από εκεί και πέρα όποτε τύχει ιδίως στις εξετάσεις επανεμφανίζεται. Ναι. Εγώ είχα ένα ποσοστό ως καθηγητής, του 30% των φοιτούντων, οι οποίοι ήταν πιστοί. Μόνο. Αυτοί που θέλαν, μόνο. Αυτοί που θέλαν να μάθουν γράμματα. Το 70% απουσίαζε. Πώς το κάνουμε. Καλά, έχεις το Βερέμη καθηγητή και δεν πατάω στο μάθημα. Εγώ θα περίμενα να πείτε 90, δεν σας κρύβω. Έχεις το Βερέμη, σου κάνει μάθημα Βερέμης και δεν πας στο μάθημα. Τι λες. Βέβαια, απουσίαζαν. Και όταν πήγα μάλιστα μια φορά στην Βρετανία και διαμαρτυρήθηκα και είπα, ρε παιδιά, βάλτε ένα όριο απουσιών παρακολούθησης, ότι αν κάποιος χάνει, ξέρω εγώ, το 50% των μαθημάτων, να μην μπορεί να προσέρχεται στις εξετάσεις. Και ξέρετε τι μου είπαν, αν έρχονταν όλοι αυτοί που θα τους βάζαμε. Τρελάθηκα, λέω. Τότε τι το θέλετε το πανεπιστήμιο, λέω. Δεν πάμε στο γήπεδο καλύτερα? Μάλιστα. Να κάνουμε μάθημα. Είναι αστεία πράγματα. Πάντως από το να κάνουν το εξάμηνο, προκειμένου να μην χάσουν το εξάμηνο οι φοιτητές, θεωρείτε ότι οι ψηφιακές εξετάσεις είναι μια λύση? Στην πανδημία εξοικειωθήκαμε πάρα πολύ με τη μέθοδο αυτή. Ασφαλώς είναι λύση, ασφαλώς. Ασφαλώς είναι λύση και πάλι καλά που το σκέφτηκαν. Αυτό δείχνει κάποια έτσι ευρύτητα πνεύματος. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα μας.